Κύριε Χαραλάφτη, ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης από το News Hub για να κάνουμε αυτή την φαντάζομαι εξαιρετική συνέντευξη που θα ακολουθήσει, την ενδιαφέρουσα για τους ακροατές μας. Είστε καθηγήτρια ναυτιλιακής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης και διευθύντρια στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Σε μία πρόσφατη συνέντευξή σας στην Καθημερινή της Κυριακής, είχατε δηλώσει ότι το όνειρο κάθε ιστορικού είναι κάποια στιγμή στη ζωή του να ανακαλύψει κάπου σε ένα σεντούκι, σε ένα υπόγειο, σε μία σοφίτα, σε μία αποθήκη, ένα αρχείο σκονισμένα και ξεχασμένα κυβότια που θα ανοίξουν μία κλειδωμένη πόρτα και θα φωτίσουν την ιστορία. Και η ιστορία αυτή, την αποθήκη την βρήκατε, άνοιξε το ιστορικό σεντούκι και γράψατε εσείς και συνεργάτες σας ένα καταπληκτικό βιβλίο, πρόκειται για ένα τόμο με τίτλο «Ιστορία των επιχειρήσεων ΟΝΑΣΗ 1924-1975». Καλώς ορίσατε στο News Hub. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ και για τα καλά σας λόγια. Ναι, είναι ένας τόμος που έχω χάρη πάρα πολύ στην συγγραφή του, γιατί έχει αντιπροσωπεύει πολλά πράγματα. Ο χώρος μου είναι ναυτιλιακή ιστορία, ιστορία επιχειρήσεων, οικονομική ιστορία. Και εκείνο το οποίο δεν υπάρχει είναι το να βρει κανείς τα αρχεία μιας επιχείρησης. Και αυτό είχα την τεράστια τύχη να το δω και να μπορέσω να συνεργαστώ με το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ. Ασχολούμαι με την ιστορία επιχειρήσεων ΟΝΑΣΗ από το 2008 περίπου, όπου έχω γράψει ήδη ένα βιβλίο, συγκρίνοντας τον ΟΝΑΣΗ, που είναι ένας μεγιστάνας, ουσιαστικά μεγαλοφοπιστής του 20ου αιώνα, με έναν άλλον, τους αδερφούς Βαλιάνου, που ήταν στην Κεφαλονιά. Γράφοντας για τον ΟΝΑΣΗ, και σχεδόν είχα τελειώσει εκείνο το βιβλίο, το οποίο έχει βγει ήδη τώρα, από το 2019, απευθύνθηκα στο Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ. Και εκεί, προς μεγάλη μου έκπληξη, συνειδητοποίησα, όπως και με ενημέρωσαν κιόλας, ότι υπάρχει όλο το υλικό των επιχειρήσεων του ΟΝΑΣΗ. Και ήταν και όριμες οι συνθήκες, ώστε και να μπορέσω να το δω, αλλά και να εξασφαλιστεί και μία έτσι καλή χρηματοδότηση για την οργάνωση μιας ομάδας νέων επιστημόνων, κυρίως από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και από το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, για την καταλογογράφηση και ταξινόμηση αυτού του αρχείου. Έτσι ξεκινήσαμε το έργο αυτό το 2017, στην Αθήνα, όπου σε μια αποθήκη είχε προηγηθεί αυτή η σχέση με το ρώτησα για το αρχείο, και εκεί μου είπαν ότι ναι, υπάρχει υλικό σε μια αποθήκη στο Ρέντι, σε μια αποθήκη στο Βοτανικό, στα γραφεία στο Φάληρο, και λέω μπορώ να τα δω, μου λέει ο πρόεδρος του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ, βεβαίως μπορείτε να τα δείτε, μπορώ όλοι να τα φωτογραφίσω, βεβαίως μπορείτε να φωτογραφίσετε. Ήταν πραγματικά με μια ανοιχτοσύνη έτσι εξαιρετική που δεν μου είχε ξανατύχει, και πήγα στο Ρέντι. Ήταν τότε και όλα, θυμάμαι, το 2015-2016, όπου ήταν και κάπου 0 βαθμοί στην Αθήνα. Μπαίνω σε αυτήν την αποθήκη, όπου βλέπω 500 κυβότια που γράφουν πάνω, Μόντε Βιβαίο, Μόντε Κάρλο. Τρελάθηκα, ανοίγω, βρίσκω επιχειρηματικά χαρτιά, ανοίγω κι άλλα. Κάθισα ένα μήνα σε αυτήν την αποθήκη, έκανε εξαιρετικό κρύο, φορούσα 3 πλόβερ, 2 σε κακιά να τους σκίσω. Φοβερό. Ήταν φοβερό το υλικό. Είδατε έναν εξαιρέμητο πλούτο μπροστά σας, λοιπόν. Ένα εξαιρέμητο πλούτο, και ήταν καταπληκτικό που σεβάστηκε την ιστορία του το Ίδρυμα, και αντί, ξέρετε, να πεταχτούν τα διάφορα χάρτια που τελικά είναι η καθημερινότητα του τρώει τους επιχειρηματίες. Και ξέρετε, το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ έχει μέχρι σήμερα όλη η φιλανθρωπική δράση είναι για το εκπαίδευση, την υγεία κλπ. Είναι χρήματα που βγάζει να φυλακή επιχείρηση. Δηλαδή, συνεχίζει να φυλακή επιχείρηση του ΟΝΑΣΗ μέχρι σήμερα. Με τάνκερ, έχουν κάπου 20 τάνκερ.
Ωραία. Άρα συνεχίζει αυτό, αυτή ναι, η δεν το, δεν το ήξερα και πρώτη ναι. φορά το ακούω. Έτσι, ναι, ναι, είναι καταπληκτικό αυτό. Οπότε είναι μια επιχείρηση. Και η επιχείρηση που έφτιαξε ο Νάσης, ο οποίος έφυγε πήγε στο Μοντεβιδέο, στο Buenos Aires, το δεκαετία του 20, εκεί το 3 έκανε λεφτά με το εμπόριο καπνού και μετά το 30 αγόρασε τα πρώτα δύο του πλοία. Η έδρα των... Υπήρχαν όπως εξελίχθηκαν οι επιχειρήσεις του από το... Από το δεκαετία του 1920 μέχρι το 1975 που πέθανε, είχε πολλαπλές έδρες επιχείρησης. Δηλαδή υπήρχε στο Μοντεβιδέο, μεταφέρθηκε στο Μοντεβιδέο και εκεί υπήρχε μια έδρα επιχείρησης. Η βασική έδρα που ήξερε ο κόσμος ήταν το Μοντε Κάρλο. Είχε επίσης γραφείο και στη Νέα Υόρκη. Είχε επίσης γραφείο στο Λονδίνο. Όλα αυτά από το Μοντε Κάρλο, το Μοντεβιδέο, το Λονδίνο και το Λίχτενστάιν, που είναι σήμερα η έδρα της πηγής, όλα είχαν μαζεύτηκαν σε μία αποθήκη. Μας έδωσαν μία χρηματοδότηση, είναι έργο που ανέλαβε δηλαδή το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ, το κέντρο Ναυσιλιακής Ιστορίας που έχουμε με την ομάδα. Και επεξεργαστήκαμε, πρέπει να, τώρα πλέον να έχουμε επεξεργαστεί πάνω από 1.000 κυβότια, είναι κάπου 2-3 εκατομμύρια έγγραφα. Ήταν μια ευτυχία σχέδιο όλο αυτό, διότι αυτό το αρχείο δεν είναι ούτε για τον Ανάση έχουν γραφτεί δεκάδες, εκατοντάδες πράγματα. Και κυρίως λόγω του lifestyle. Ωραία. Την κοινωνική του ζωή κυρίως. Την κοινωνική του ζωή, περισσότερο την προσωπική του ζωή και την τραγωδία, την τραγωδία του κλπ. Ο Νάσης όμως υπήρξε μια τρομερή επιχειρηματική μορφή, τον οποίο τον αναγνωρίζουμε διεθνώς ως έναν από τους πρωτοπόρους της ναυτιλίας. Χάραξε την παγκόσμια και την ελληνική οικονομία, ακριβώς αυτό, με επενδύσεις και στην ελληνική οικονομία κλπ. Και βέβαια όντας ένας πρωτοπόρος που ακολούθησαν και οι άλλοι και χρησιμοποίησε τις υπεράκτιες εταιρείες, τις offshore companies, τις Παναμά και Λιβερίας, άνοιξε για πρώτη φορά την διεθνή αγορά της ναυτιλίας στις αμερικάνικες τράπεζες. Ήταν ο πρώτος που χρηματοδότησαν οι αμερικάνικες τράπεζες. Μην ξεχνάμε ότι οι τράπεζες αμερικανικές είχαν μεγάλο εσωστρέφημα μετά την κρίση του 29, οπότε ήταν η πρώτη φορά, τους έπεισε ουσιαστικά, χωρίς καμία άλλη διασύνδεση και με ένα απλό σύμφωνο έτσι με τις πετρελαϊκές εταιρείες, γιατί είχε τάνκερ ουσιαστικά. Και άνοιξε λοιπόν την αγορά εκεί, μπήκε στον χώρο των δεξαμενοπλοίων, που ήταν καινούριο χώρο, διότι ο κόσμος κινείται με το κάρβουνο μέχρι τη δεκαετία του 40. Εντάξει, και ήταν το καινούριο αυτό. Εκεί μπήκαν και οι Έλληνες, ήταν μεγάλη τους επιτυχία. Και γι' αυτό γίνεται η πρώτη στην παγκόσμια ναυτιλία, ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Και είναι μια παγκοσμία. Και ουσιαστικά έφτιαξε τη δομή της παγκόσμιας ναυτιλιακής επιχείρησης, η οποία χρησιμοποιεί τις υπεράκτιες εταιρείες, επειδή δουλεύει στον διεθνή χώρο, δεν μεταφέρουν οι Έλληνες εφοπλιστές που είναι σήμερα κατά ένα 80% στην Ελλάδα μένουν και έχουν τις επιχειρήσεις τους, τα φορτία της Ελλάδας. Είναι διεθνής μεταφορής. Ωραία. Και αυτό είπε και άρα ανταγωνίζονται στο διεθνή χώρο. Και η ναυτιλία είναι από τους πιο παγκοσμιοποιημένους κλάδους. Ο Νάσης, χρησιμοποιώντας αυτά τα εργαλεία, ας το πούμε, των υπεράκτων εταιριών και των πολλαπλών κέντρων διαχείρισης, γιατί είχε μια απίθανη κινητικότητα από τα διαβατήριά του για 10 χρόνια, ας πούμε, βρήκαμε ότι είχε μείνει στο ίδιο μέρος 10 μέρες το πολύ, επί 10 χρόνια. Κινείται, είχε μια φοβερή κινητικότητα ανάμεσα και στα κέντρα διαχείρισης κλπ. Που είχε. Και έτσι με το αρχείο αυτό, που ουσιαστικά είναι τα αρχεία 250 δικών του εταιριών
Παναμά και Λιβερίας, μπορεί να βρει κανείς τα πάντα. Την αγορά, τις πωλήσεις των πλοίων του, τις ναυλώσεις, τα δάνεια από τις τράπεζες της Citibank, την Ολυμπιακή Αεροπορία, τη συμφωνία που είχε κάνει με τη Σαουδική Αραβία, τους ναυτικούς του που ήταν όλοι αυτοί νηφάκοι, τους μισθούς των ναυτικών, τα προβλήματα που ενδεχομένως ανέκυπταν στις διάφορες με τα πλοία. Δηλαδή είναι και επίσης φωτογραφικό υλικό από τα πλοία και μετά βέβαια από τον θάνατο του Ωνάση μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Οπότε είναι ένα απίθανο υλικό και μας έδωσε την ευκαιρία να δούμε πραγματικά μέσα με νηστέρι πώς λειτουργούσε τις επιχειρήσεις του. Και είναι η πρώτη φορά το έχουμε αυτό. Που γίνεται αυτό. Άρα, αποκαλύψατε ναι. Το οικονομικό του προφίλ, κάτι για το οποίο προς εμάς ήταν άγνωστο. Ακριβώς. Και γιατί πραγματικά ήταν πρωτοπόρος. Εντάξει, είναι όλα, δεν υπάρχει τίποτα και με ρωτάνε και τι είναι πίσω από τα αυτά και αν ήταν και παράνομα, αν είναι όλα, φαίνονται, είναι όλα έγγραφα τα οποία είναι έγγραφα επιχειρήσεων. Είναι έγγραφα επιχειρήσεις οι οποίες παίρνανε εκατομμύρια δανείων από την Αμερική, ναι. Εντάξει, ή δίνανε τα χρήματα στις αναπηγεία, είτε της Γερμανίας, της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας. Ήταν εξαιρετικός καλοπληρωτής, εντάξει, και στις τραπεζές του, αλλά κυρίως και στους ανθρώπους του. Και έχουμε μια πραγματικά μια παγκόσμια επιχείρηση με ελληνικό πρόσημο, διότι οι άνθρωποι του σε όλα τα πλάτη και μήκη της γης ήταν Έλληνες. Οι ναυτικοί του ήταν Έλληνες. Από την Ιθάκη κατά το κυρίως λόγο, δηλαδή ετούτος εδώ είστε λίγο αληξιπτωτιστής σε σχέση με τους άλλους εφοπλιστές και πλειοκτήτες, οι οποίοι ήταν κατά ένα, δηλαδή μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το 90, δηλαδή, εκτός από τον Νάση και τον Νιάρχο, όλοι οι υπόλοιποι ήταν δεύτερης, η τρίτης, η τέταρτης, η πέμπτης γενιάς πλειοκτήτων. Εντάξει, από τα νησιά. Της Ελλάδος, Αιγαίο και Ιόνιο. Είχε κάποια ιδιαίτερη σχέση με την Ιθάκη. Καμία σχέση δεν είχε με την Ιθάκη. Η σχέση με την Ιθάκη προέκυψε στο Buenos Aires, όπου στο Buenos Aires ήταν δεκαετία του 20, όπου δεν ήταν πρόσφυγας που ήταν στον δρόμο, που όλοι λένε τέτοια πράγματα. Ο πατέρας του ήταν ένας εύπορος και αυτό έχουμε το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου. Ναι. Αποδεικνύει κάναμε έρευνα εκεί, έχουμε βρει πάρα πολλά στοιχεία για τον πατέρα του και ήταν έμπορος, ευκατάστατος στην Σμύρνη, έκανε εμπόριο καπνών και άλλων προϊόντων, ήταν και έμπορο τραπεζίτης, έχουμε βρει έγγραφα και γραφεία του πατέρα του, τον έχουμε βρει στα διάφορες επετηρίδες που υπήρχαν για τις επιχειρήσεις στη Σμύρνη. Άρα από την ιστορική πλάνη, αυτό που ξέρουμε εμείς ότι ο πατέρας του, οι γονείς του ήταν φτωχοί και έφυγε φτωχός από τη Σμύρνη. Όχι, βέβαια. Και έφυγε πρόσφυγας. Εντάξει, χάσανε το σπίτι τους, χάσανε. Όμως, και πριν από αυτό, θέλω να σα πω: ο θείο του που σκοτώθηκε και τον αγαπούσε πολύ, ο αδερφός του πατέρα του και ο Αλέξανδρος, που έβαλε και το όνομα του γιού του, ήταν πράκτορας της Standard Oil. Αλλά ήξερε και για τα πετρέλαια όταν ήταν μικρούλης. Δηλαδή, έφυγε λοιπόν 18 χρονών, είστε στην όλη οικογένεια, όμως και έφυγε μετά από μερικούς μήνες και πήγε στο Buenos Aires. Δεν είναι, λένε, ότι τακώθηκε, ότι έκανα τι άλλο. Είχε λογραφία με τον πατέρα, μια χαρά. Ήταν μια πρακτική. Η οικογένεια Ωνάση ήταν ο Νάσογλου από την Καπαδοκία τα χωριά. Και εκείνα τα χωριά ήταν μια πρακτική των νέων ανθρώπων να πηγαίνουν είτε στην Κωνσταντινούπολη είτε στη Σμύρνη, να φεύγουν δηλαδή από τον τόπο τους για να βρουν καλύτερη τύχη και οικονομική απολαβή. Στο Buenos Aires που πήγε το 1920 ο Νάσης, υπήρχαν τουλάχιστον 3.000 μικρασιάζες. Εντάξει, ήδη με πυροτεχνίες από χαλιά, από αυτά δηλαδή, πήγε σε γνωστούς του πατέρα του ουσιαστικά. Και ώσπου να εγκατασταθεί, ο πατέρας του δεν βρήκαμε ότι η καταστροφή της Μήνης έγινε το Σεπτέμβριο του 2022. Ήρθαν οι άνθρωποι εδώ και το Δεκέμβριο του 2022, δηλαδή ούτε δύο μήνες μετά, τρεις, φτιάχνει ο πατέρας του εταιρεία που έχουμε βρει το καταστατικό της, Σίγμα, Σοκράτης και Όμηρος, ο Νάσης.
και είναι πλέον έμποροι και βρίσκουν άλλο γράμμα που πάει στη Θεσσαλία να βρει καπνά για να τα εξάγει. Και τι έγινε? Έφυγε, έστειλε τον έναν από τους ανιψιούς τους, τον γιο του στο Buenos Aires. Ο Νάρσης ήταν ξύπνιος πολύ και βρήκε τρόπο να τα προωθήσει τα καπνά. Οπότε μεταξύ του 24 και του 32 ήταν έμπορος καπνών, όπου εισήγε καπνά από την Ελλάδα στην Αργεντινή, γιατί τα ανατολίτικα καπνά ήταν πιο ελαφρά από τα κουβανέζικα. Mm-hmm. Και τα χρησιμοποιούσαν επίσης και έκανε και μια βιοτεχνία για γυναίκες, τσιγάρα, ναι, το οποίο δεν πήγε καλά, όμως το κλείσε. Και όταν πέσανε ο πατέρας του 32 και τον κληρονόμησε κιόλας, αγόρασε τα δύο πρώτα του πλοία, τα οποία τα αγόρασε διότι στο Buenos Aires είχε πολύ μεγάλη ροή ελληνικών πλοίων που μετέφεραν σιτηρά, φόρτωναν σιτηρά από τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, σιτηρά από την Αργεντινή προς την Αγγλία και πίσω κάρβουν. Ήταν μια διαδρομή αυτή πολύ, πολύ συνηθισμένη για τα πλοία των Ελλήνων. Και εκεί, στο Buenos Aires, γνώρισε έναν γόνο εφοπλιστικής οικογένειας, τον Κώστα το Γράτσο, από την Ιθάκη. Και αυτός του γνώρισε την αυτιλία και τη σημασία της κλπ. Και έχει πάει 6 μήνες περίπου στο Λονδίνο, το 30-31, μέσα στην κρίση κλπ. Για να αλλάξει, γιατί το εμπόριο έχει κλείσει αρκετά με την Αργεντινή, για να επενδύσει σε πλοία σε μία περίοδο που οι τιμές των πλοίων και οι ναύλοι έχουν φτάσει στα τάρταρα. Εντάξει. Και είναι από γραφείο του Λονδίνου, του θείου αυτού του Κώστα Γράτσου, τον Δρακούλη, των φιακών δηλαδή, μέσω των οποίων αγοράζει τα πλοία. Αλλά ωραία, αγοράζει πλοία. Πώς θα τα δουλέψεις τα πλοία? Πρέπει να έχεις ναυτικούς γι' αυτό. Όχι μόνο του αγόρασε πλοία μέσα από αυτούς, αλλά το εξασφάλισαν και τους πλοιάρχους και τους ναυτικούς. Και έτσι σιγά σιγά γνώρισε την Ιθακίσια ναυτοσύνη. Εντάξει. Οι Ιθακίσιοι δεν είχαν τόσο μεγάλο, ενώ προπολεμικά είχαν πολύ μεγάλους εφοπλιστές και στόλο. Μεταπολεμικά δεν πήγανε τόσο καλά, οπότε υπήρχε πληθώρα ναυτικών. Πέφτει και ο σεισμός στην Ιθάκη Κεφαλονιά. Οπότε όλοι, ο Νάσης αγόραζε δεξαμενόπλια, ήθελε ναυτικούς κλπ. Και έτσι ουσιαστικά πρέπει να απασχόλησε όλο τον ανδρικό πληθυσμό της Ιθάκης. Ακόμη και σήμερα, 2023, υπάρχουν και μετά το θάνατο που συνεχίζει η επιχείρηση, την αθλιακή επιχείρηση ο Νάση, υπάρχουν ακόμη άνθρωποι από την Ιθάκη που δουλεύουν εκεί. Είναι καθολικό. Είναι μια σπουδαία μοναδική η πορεία, ναι, του και μοναδικά τα στοιχεία που ακούμε από εσάς. Σήμερα μάλιστα οι πανεπιστημιακές εκδόσεις μας ενημέρωσαν ότι προχώρησε στη δεύτερη έκδοση. Ναι, έχει πάει πολύ καλά. Θα βγει τώρα και στα αγγλικά. Mm-hmm. Γιατί πραγματικά πιστεύω, επειδή είναι μια τρομερή μορφή και επίσης και για μας τους Έλληνες, είναι και μια, πώς να το πω, μια πέρα από εφοπλιστής και επιχειρηματίας, αντιπροσωπεύεις μια λαϊκή φιγούρα επιτυχημένου διεθνούς Έλληνα που, ξέρετε, προσπαθούσαν, ήταν μέσα στο jet set και λοιπά. Δεν έπινε μόνο, ας πούμε, τη σαμπάνια με το χαβιάρι. Ήταν γνωστός ότι πήγαινε στο Μαξίμ στο Παρίσι και του πηγαίνανε το ούζο με τα κουκιά, με το αλάτι, ας πούμε, που του αρέσανε, που το ήξερε από τη Σμύρνη. Δεν τρεπότανε για την ελληνική του καταγωγή. Mm-hmm. Και την ανέδειξε με το γιο του Χριστίνα, πήγαινε σε όλα τα τον, που ήταν και, με, και τον παρακολουθούσαν, ή με τον Τζόρτσιλ, ή με τη Μαρία Κάλλας ή οτιδήποτε. Ανέδειξε τα ελληνικά νησιά. Επένδυσε και έδωσε τεράστια όθηση η Ολυμπιακή Αεροπορία, άλλη φοβερή επένδυση στον τουρισμό στην Ελλάδα. Άρα υπήρχε και το όραμα αυτό. Και με την επένδυση το 56 που επικαραμαλεί στην Ολυμπιακή Αεροπορία, ουσιαστικά άρχισε να έρχεται και πολύ περισσότερο στην Ελλάδα. Και από τα τελευταία δεκαετία της ζωής του αγόρασε τον Σκορπιό. Είναι εντυπωσιακό ότι μέχρι 56 χρονών δεν είχε σπίτι.
δεν είχε δικό του σπίτι, είχε πλοία μόνο και είχε φτιάξει το Σιστίνα τότε, τότε το έφτιαξε. Ναι. Και αγόρασε ένα διαμέρισμα στην Αβενιθός και αγόρασε το 62 τα τρία τον Σκορπιό και σπίτι στην Κεκαιστία στην Γλυφάδα. Οπότε είχε τις αδερφές του επίσης στην Ελλάδα είχε, και έτσι η Ελλάδα έγινε ένα σημείο αναφοράς για αυτόν όπου πέρασε και εκείνο το διάστημα εδώ. Ναι, είναι μια μορφή. Αν πάτε στην Πανόρμου στην Αθήνα, ναι. Στην οδό Πανόρμου, υπάρχει ένα σουβλατζίδικο που απ' έξω έχει τον Τζον Λένον, την Μέρλιν Μονρόε και τον Ωνάση να τρώνε σουβλάκια. Λοιπόν, είναι σαν ένα λαϊκό ήρωα. Πήγαινε στα μπουζούκια, ο Ζαμπέτα. Ναι, γνωστέ το Ζαμπέτα, ναι. Τον Αρίστο, δηλαδή ήταν. Οπότε ήταν ένα κομμάτι από εμάς που ανέδειξε την Ελλάδα και, και είχε τέτοια επιχειρηματική. Αλλά το επιχειρηματικό του κομμάτι δεν είχε αναδειχθεί τόσο πολύ. Στο βιβλίο 2 σελίδες θα βρείτε για την προσωπική του ζωή. Οι υπόλοιπες 700... Είναι το οικονομικό και επιχειρηματικό του προφίλ. Ναι, αλλά είναι σαν μυθιστόρημα είναι από ορισμένα από αυτά. Ναι. Ερευνώντας το, αποκαλύψατε κάποιες δύσκολες αποφάσεις που εκλήθη να πάρει. Πολλές και με όλη η επιτυχία δεν έγινε εύκολα. Έτσι, εντάξει, ακριβώς. Και γι' αυτό το 1946 που άρχισε να αγοράζει τα πλοία κλπ. Ήταν ήδη. Πόσο ήταν. Μικρός. Όχι μικρός, δεν ήταν μικρός, ήταν κάπου 40 χρονών. Ναι, 40 τόσο χρονών. Ναι. Και όταν έγινε γνωστός τη δεκαετία του 1954, ήταν κάπου 55 χρονών. Εντάξει, 50 και χρονών. Δηλαδή είχε περάσει πολύ χρόνο. Είχε περάσει τουλάχιστον 30 χρόνια δουλειά για να γίνει όταν έγινε πασίγνωστος. Και έγινε πασίγνωστος όταν αγόρασε το Μόντε Κάρλο. Εκείνη την περίοδο. Ναι. Είχε τη δεκαετία του 50, είχε πάρα πολλές, και όχι μόνο συγκρούσεις, είχε και στην Αργεντινή, είχε μεγάλη κόντρα με τους Έλληνες εφοπλιστές, τους υπόλοιπους, διότι προσπάθησε να αγοράσει πλοία Liberty, όπως όλοι οι υπόλοιποι, χρησιμοποιώντας και όλα μια γη του ελληνικού κράτους, τον αφήσανε. Έχει γράψει έτσι, μεγάλη σύγκρουση με την. Και ουδέποτε υπήρξε και μέλος των ελληνικών εφοπλιστών. Η Χριστίνα Ωνάση έγινε μετά το θάνατό του. Εντάξει. Είχε συγκρούσεις με τη μεγάλη σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είναι μεγάλη ιστορία αυτή, δεν προλαβαίνω να σας πω. Γενικά και επίσης ξεκίνησε και είχε και αρκετές αποτυχίες. Δηλαδή είναι πλέον και οι Αμερικανοί trial and error. Δηλαδή άνοιγε μια δουλειά, ρίσκαρε, έβλεπε ότι δεν πήγαινε, την έκλεινε. Είχε μπει στη Φαλαινοθυρία, έκανε 5 σεζόν με την Φαλαινοθυρία, οι οποίες Φαλαινοθυρίες βγάζουν το λάδι που το χρησιμοποιούσε η Unilever. Η Unilever είναι αυτή που κάνει όλα τα σαπούνια, όλα τα καθαριστικά κλπ. Λοιπόν, και όχι μόνο. Μου είπατε ότι ήταν αυτός που την ίδρυσε τη Unilever. Όχι, δεν την ίδρυσε. Είναι το πουλάγε εκεί το λάδι της Φάλαινας. Α, για να παράγει Unilever. Unilever, ναι. Αλλά οι κύριοι Φαλαινοθύρες ήταν Νορβηγοί και Άγγλοι και ήταν πολύ μεγάλος ανταγωνιστής. Εντάξει. Οπότε στη Φαλαινοθυρία, που θέλω να σας πω, έκανε επένδυση σε στόλο, έβαλε Γερμανούς Φαλαινοθύρες επάνω, Γερμανούς ναυτικούς δηλαδή. Δούλεψε για 5 χρόνια, μετά τον κυνήγησαν, τέλος πάντων, δεν το τέκλεισε. Ωραία. Τα τσιγάρα που τα ξεκίνησε εκεί τη δεκαετία του, τέλη δεκαετία 20, δεν του πήγανε καλά, τα έκλεισε κι αυτά. Έκλεισε μια φοβερή συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία το 54 να μεταφέρει τα πετρέλαια με δικά του πλοία, αλλά τα οποία θα είχαν σημαία Σαουδικής Αραβίας. Αλλά τα πετρέλαια τότε τα έβγαζε ήταν αμερικάνικες εταιρείες που τα παρήγαγαν, τα διήλυζαν κλπ. Και έγινε μια τεράστια κόντρα με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις πετρελαϊκές εταιρείες.
εν μέσω ψυχρού πολέμου θεωρούσαν ότι αυτό θα ήταν εναντίον της ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών και θα είχε μια σχέση με τους Ρώσους. Ήταν ολόκληρη ιστορία. Οπότε είχε πάρα πολλές συγκρούσεις, από τις οποίες κατάφερε να, όχι μόνο να επιβιώσει, αν και τότε του είχαν μποϊκοτάρει όλα τα δεξαμενόπλια. Ναι. Τελείωνε, ας πούμε, ο ναύλος σύμφωνο με τη Shell, δεν του το 54-56 αυτά, δεν του το ανανέωναν. Τελείωνε με την Texaco, δεν του ανανέωναν, γιατί είχε δεξαμενόπλια, είχε 80 δεξαμενόπλια. Και αν δείτε και έχω τα κέρδη και τα εισοδήματα, έχουν πάει, έχουν καταβαρθώσει. Μειωθεί δραστικά. Ναι, ναι. Μειωθεί δραστικά και πηγαίνει να πραγματικά θα καταστρέφεται. Να βαρέσει κανόνι που λέμε, ναι. Να βαρέσει κανόνι, ακριβώς. Αλλά το 1956 ο Νάσερ εθνικοποιεί το Σουέζ, που ήταν στους Βρετανούς, κλείνει το Σουέζ και τα δεξαμενόπλια που πηγαίνανε από την Ευρώπη στον Περσικό κόλπο και πίσω μέσω Σουέζ, που είναι κάπου 3-4.000 μίλια ναυτικά, δεν μπορούσαν να πάνε και έπρεπε να πάνε γύρω-γύρω από την Αφρική, έξι, από το ακρατήριο της Καλής Ελπίδας, που σήμαινε κάπου 10-11.000 μίλια. Που σημαίνει, σημαίνει τρεις φορές επάνω ότι έπρεπε να έχεις δεξαμενόπλια. Ωραία. Άρα, ποιος είχε ανάβολα τα δεξαμενόπλια? Ο Νάσης. Όταν υπάρχει μεγάλη ζήτηση, ανεβαίνουν οι ναύλοι, είχαν εκτοξευτεί οι ναύλοι και ο Νάσης έγινε πλούσιος και έτσι όχι μόνο γλίτωσε, δεν καταστράφηκε, αλλά ήταν τύχη αυτό διεθνής, ωραία συγκυρία, που μπόρεσε και βγήκε αλόβητος από όλη αυτή την ιστορία της κόντρας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε πάρα πολλές συγκρούσεις και γι' αυτό είναι σαν ένα κατασκοπικό μυθιστόρημα η ζωή του. Πολύ τυχερή, ναι, ναι. Έχουμε και στοιχεία, συγγνώμη. Που ερευνήσατε ένα τέτοιο αρχείο, ναι. Ναι, είναι και από την FBI και από τη CIA. Ναι, είμαι πολύ τυχερή που μπορώ να σας πω. Πραγματικά. Πραγματικά. Θεωρώ τον εαυτό μου ευτυχή γι' αυτό και είχα και μια εξαιρετική συνεργασία με το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ και οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης και η εκδότριά του Διονυσία Δασκάλη πραγματικά κάνανε μια απίθανη δουλειά. Έχω πολλά βιβλία, αλλά αυτό το βιβλίο πραγματικά τόση φροντίδα δεν έχει λάβει κανένα μου βιβλίο. Είναι και πολύ ωραία έκδοση. Κυρία Σάρλα, αυτή η επόμενη τώρα, ο επόμενος στόχος οδηγεί σε κάποια άλλη ναυτιλιακή οικογένεια να ερευνήσετε το επιχειρηματικό ιστό της, η οικογένεια Νιάρχος για παράδειγμα? Δεν γνωρίζω, είναι μια ερώτηση που μου κάνουν. Νομίζω ότι έχω μια καταπληκτική ομάδα, υπάρχει μια καταπληκτική ομάδα νέων υποψίων διακτόρων, ερευνητών και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών που έχουμε κέντρο ναυτιλιακής ιστορίας. Και νομίζω αυτή η νέα γενιά είναι έτοιμη να δουλέψει άλλες επιχειρήσεις έτσι. Παραδείγματος χάρη, ένα από τους υποψήφιους διδάκτορες που έχω, ο Άγγελος Οδρουγούτης, κάνει για τους 45-75 για τους Έλληνες εφοπλιστές και ιδιαίτερα για την περίπτωση του στρατή Ανδρεάδη, ας πούμε. Εντάξει. Οπότε, ναι, δεν είμαι σίγουρη. Το επόμενο βιβλίο θα είναι για τη Μαύρη Θάλασσα. Έχουμε κάνει πάρα πολύ δουλειά γι' αυτό και θα είναι και όλα αυτά τα μέρη τα οποία δυστυχούν, όπως η Μαριούπολη, το Μπερτιάνσκι. Όπου άνθιζε εκεί το ελληνικό στοιχείο. Όπου άνθιζε τελώς το ελληνικό στοιχείο και είχαμε πάρα πολλούς έμπορους. Είχα κάνει ένα πρόγραμμα 2011 με 2015, όπου έχουμε πάρα πολύ υλικό και 24 πόλεις λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας σε όλο τον χώρο και έχουμε και πρόγραμμα της Μαύρης Θάλασσας, όπου έχουμε εξαιρετικούς ερευνητές. Και το επόμενο βιβλίο θα είναι για την ιστορία της Μαύρης Θάλασσας από τα τέλη του 18 μέχρι αρχές 20. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμότατα για τα εξαιρετικά πράγματα που μας είπατε, για το περιεχόμενο του βιβλίου και για την έρευνα που κάνατε για το οικονομικό και το επιχειρηματικό προφίλ του Αλέξανδρου Ωνάση, το οποίο ήταν ανεξερεύνητο.
Να είστε καλά, κύριε Χαρλάμπη. Του Αριστοτέλειωνα. Εγώ είπα του Αλέξανδρου. Δυστυχώς του γιου. Ναι, δεν πειράζει. Το είναι Alexander S. Onassis Foundation τώρα, σωστά. Οπότε είναι και τα δύο. Επίσης, δεν γνωρίζαμε ότι η οικογένεια, οι συγγενείς του είχαν το επίθετο Νάσογλου. Πρώτη φορά το άκουσα. Ναι. Ήταν ο Νάσογλου από το Ταλάς, Μουταλάσκι της Καπαδοκίας, που ήταν καμιά εικοσαριά χωριά, ελληνόφωνα και τουρκόφωνα, εντάξει, ορθόδοξοι Έλληνες. Σε ένα από αυτά τα χωριά ο καθηγητής μας, ο Χρήστος Χατζιωσήφου, έγραψε ένα καταπληκτικό βιβλίο για τη Σινασό, αυτό είναι ελληνόφωνο χωριό. Καποδοκίας, έτσι και όλοι είχαν καταπληκτικά σπίτια εκεί και πηγαίνανε από τη Σινασό, πήγανε στην Κωνσταντινούπολη και από το Ταλάς, τη Μουταλάσκη, πήγανε στην Σμύρνη. Ναι. Και υπάρχει ο Ναφί Μαχαλεφί, έτσι λέγεται. Περιοχή. Δηλαδή στην οικία. Μαχαλάς, ο Ναφί. Μέχρι και σήμερα, τις μέρες μας. Τώρα αυτή είναι η μαρτυρία από πρόσφυγες, από το Μουσείο της Κωνσταντινούπολης, από πρόσφυγες που είχαν έρθει και το λέγανε έτσι. Τώρα δεν έχω πάει για να σας πω αν το λένε. Εξαιρετικά. Ναι. Και πάλι ευχαριστούμε θερμά, κύριε Χαρλαφή. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ εγώ. Γεια.